Προσοχή! Το βίντεο περιλαμβάνει σημαντικά spoilers. Μην δείτε αυτό το βίντεο αν δεν έχετε τερματίσει πρώτα το Final Fantasy VII Remake. Δεν είναι remake, είναι sequel, λένε πολλοί για την νέα εκδοχή του Final Fantasy VII. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν άδικο. Μπορεί η Square Enix να το βάφτισε remake, στην πραγματικότητα όμως είναι μια συνέχεια της ιστορίας του Final Fantasy VII, δομημένη με παράξενο τρόπο, που θα βλέπαμε σε comics με super heroes, στο Twin Peaks του David Lynch ή στο Kingdom Hearts του Tetsuya Nomura, που είναι και ένας από τους υπεύθυνους για το remake. Είναι όμως πράγματι μια συνέχεια. Για να φτάσουμε στο τέλος, ας πάμε από την αρχή. Το remake ξεκινά με τον Cloud να κατεβαίνει από τον τρένο σε βομβιστική αποστολή της Avalanche μαζί με Barrett, Wedge, Biggs και Jesse. Ακριβώς όπως και στο παλιό δηλαδή. Μάλιστα, τα γεγονότα στη συνέχεια ακολουθούν τη σεναριακή γραμμή του Original παρά τις προσθήκες και τις επεκτάσεις. Μία βόμβα στον αντιδραστήρα Mako, μετά το τρένο, πίσω στον μπαρ της Tifa και άλλη βομβιστική επίθεση, η συνάντηση με την Aerith, το Wall Market, τα φορέματα, ο Don Corneo και στο τέλος τα κεντρικά της Syndra. Ό,τι και αν παρεμβάλλεται διάμεσα, όσο και αν απλώνονται γεγονότα και ιστορίες, τα βασικά βήματα της αφήγησης είναι ίδια. Μέχρι ένα σημείο. Καθ' όλη τη διάρκεια του remake, υπάρχουν κάποιες σκηνές που είναι καινούργιες, αλλά δεν τους δίνει κανείς ιδιαίτερη σημασία γιατί ξέρει πως πρόκειται για remake. Για παράδειγμα, οι εμφανίσεις του Sephiroth είναι πιο συχνές και εκτενείς, αλλά και πιο προσωπικές. Επίσης, συναντάμε έναν χαρακτήρα που φορά κουκούλα και συμπεριφέρεται εντελώς παράδοξα. Ναι, έχει και ένα τατουάζ στο χέρι. Έναν αριθμό. Και όσοι έχουν ασχοληθεί με το σύμπαν του Final Fantasy VII, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, όλα αυτά προκάλεσαν μερικές υποψίες, όμως θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι μέρος της επέκτασης του σεναρίου και να ενσωματωθούν στα ευρύτερα γεγονότα χωρίς να αλλάξει τίποτα. Υπάρχει ωστόσο ένα ακόμα νέο χαρακτηριστικό, που κάνει συνεχώς αισθητή την παρουσία του. Σε αρκετές σκηνές, φαινομενικά τυχαίες, εμφανίζονται μαύρες σκιές που θυμίζουν τους παράφρονες του Harry Potter. Στην αρχή μοιάζουν εχθρικές. Ύστερα, σώζουν την Aerith από μία πτώση. Στη συνέχεια, δεν μπορούμε καν να καταλάβουμε τις προθέσεις τους. Εγώ πίστευα πως χτίζουν κάποιο νέο, συμπληρωματικό κεφάλαιο της ιστορίας που θα είναι εκτός της βασικής, όπως για παράδειγμα το απόσπασμα με τα φαντάσματα στο νεκροταφείο τρένων. Και έτσι δεν έδωσα μεγάλη σημασία. Προς το τέλος όμως, γίνεται η αποκάλυψη διαστόματος του σοφού Red 13. Οι σκιές λέγονται Arbiters of Fate και επεμβαίνουν όποτε πάει να αλλάξει η έκφραση της ιστορίας και να σπάσει το πεπρωμένο. Αργότερα, ο Sephiroth καρφώνει τον Barrett με το σπαθί του και τον σκοτώνει. Είπαμε αλλαγές, αλλά όχι και έτσι με Square Enix. Όμως, οι σκιές έρχονται και κλείνουν την πληγή και ο Barrett σηκώνεται και πάλι σαν να μην συνέβη τίποτα. Ένα και ένα κάνει δύο, μπήκαν όλα σε σειρά, αναλογίστηκα τις στιγμές στις οποίες παρενέβησαν οι σκιές και αφού κάηκε το κεφάλι μου, συνέθεσα τη συνολική εικόνα. Το remake λοιπόν λαμβάνει χώρα σε μια παράλληλη διάσταση, σε ένα άλλο timeline από εκείνο του πρωτότυπου παιχνιδιού. Τα γεγονότα του original έχουν ήδη συμβεί και έτσι ο Sephiroth σε εκείνο το timeline νικήθηκε στο τέλος. Στο timeline του remake, ο Sephiroth γνωρίζει όσα συνέβησαν στο πρωτότυπο, ενδεχομένως να τα γνωρίζει και η Aerith. Ίσως είναι ο ίδιος σε άλλη χρονική στιγμή, ίσως επικοινώνησε με την εκδοχή του από εκείνη τη διάσταση, όπως και να έχει όμως γνωρίζει. Οι σκιές λοιπόν δέχονται ως πεπραμένο την πορεία που ακολούθησε η ιστορία στο πρωτότυπο και επεμβαίνουν όποτε η πλοκή του remake πάει να παραστρατήσει. Πέφτει η Aerith από την εκκλησία, τη σώζουν. Ξεκινά ο Χόντζο να αποκαλύπτει στον Cloud την πραγματική του ταυτότητα και να του λέει πως δεν ήταν όντως Soldier. Οι σκιές τον παίρνουν μακριά πριν μιλήσει. Πεθαίνει ο Barrett. Όχι, δεν έγινε έτσι το 1997 και δεν πρέπει να γίνει και τώρα. Τα παραδείγματα δεν τελειώνουν εκεί. Όταν ο Cloud δείχνει πως δεν θα συμμετάσχει στην αποστολή της Avalanche και κατά συνέπεια δεν θα γνωρίσει την Aerith, οι σκιές τραυματίζουν την Jesse ώστε να μην μπορέσει να πάει η ίδια και να πάρει τη θέση της ο Cloud. Στο τέλος, η ομάδα των ηρώων έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια τη μοίρα, την προσωποποίησή της, πριν μονομαχήσει με τον Sephiroth. Κάπου εκεί, οι χαρακτήρες βλέπουν στιγμές από το μέλλον. Τον θάνατο της Aerith, τον Red 13 με τα παιδιά του να τρέχει στα ερείπια του κόσμου. Αφού κερδίσουμε τη μάχη και όταν η Aerith ερωτηθεί «Και τώρα τι?», η απάντησή της είναι ελευθερία. Απεριόριστη, τρομακτική ελευθερία.
Με βάση όλα τα προηγούμενα, η ελευθερία αυτή σημαίνει ανεξαρτητοποίηση από το πεπραμένο, άρα και από το πρωτότυπο παιχνίδι. Τελειώνοντας μάλιστα, το remake γράφει πως το ταξίδι στο άγνωστο ξεκινά. Το άγνωστο είναι η πορεία που θα έχει ιστορία τώρα που δεν είναι δεμένη στα γεγονότα του πρωτότυπου. Το αν θα ακολουθήσει εντελώς διαφορετικό μονοπάτι ή θα κρατήσει την ίδια σεναριακή βάση, μένει να το δούμε και σίγουρα πολλοί φανς θα διχαστούν και θα διαμαρτυρηθούν όπως και να έχει. Ήδη έχουμε κάποια δείγματα. Ο Biggs, για παράδειγμα, δεν πέθανε. Επίσης, βλέπουμε τον Jack ολοζώντανο να κατευθύνεται προς τη Midgar μετά τη μάχη που κανονικά οδήγησε στον θάνατό του. Δεν είμαστε βέβαια σίγουροι για το πού και πότε συμβαίνει αυτό, όμως κάποια στιγμή η Aerith βρίσκεται στο ίδιο σημείο όπου βλέπουμε τον ζωντανό Jack και για λίγο περνάει από δίπλα της, με τρόπο που φανερώνει ότι δεν είναι στον ίδιο χώρο και τονίζει τη θεωρία των πολλαπλών timelines. Ακόμα, για λίγο, φαίνεται η μασκότ της Σύνδρα, ο σκύλος Stump, και είναι αρκετά διαφορετικός. Μπορώ να φανταστώ αρκετούς λόγους για τους οποίους η Square Enix προτίμησε να μην δώσει την ονομασία Final Fantasy 7-2 ή Final Fantasy 7 Sequel ή κάτι παρόμοιο. Αρχικά, θα υπήρχε σίγουρα καταγραφή από το κοινό. Επίσης, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν συνέχειες του 7ου Final Fantasy και ο κόσμος δεν θα ήθελε άλλη μία. Αυτό που ήθελαν όλοι είναι ένα remake. Τέλος, η νέα εκδοχή είναι όντως το μεγαλύτερο μέρος της ίδια με την πρωτότυπη και έτσι η ονομασία sequel θα ήταν κάπως παράτερη. Μας κοροϊδέψαν. Ναι. Είναι καλύτερα έτσι. Μάλλον. Ενδεχομένως, αν ήξεραν από την αρχή περί τίνος πρόκειται, πολλοί δεν θα άγγιζαν καν το remake και η ομάδα ανάπτυξης φαίνεται πως έχει πίστη στο εγχείρημά της, αρκετή ώστε να θεωρεί πως θα άλλαζε γνώμη και στους πλέον δύσπιστους. Τώρα, ενδεχομένως, ξέρουμε γιατί το πρώτο μέρος λέγεται απλώς remake και όχι remake part 1 ή κάτι παρόμοιο. Γιατί το επόμενο κομμάτι δεν θα κρύβεται πλέον για να μας εκπλήξει και δεν θα είναι remake ούτε στο ελάχιστο, αλλά ένα κανονικό sequel που θα πατά στη βάση του What If, αλλά και σε παράλληλες διαστάσεις. Αναμφίβολα, είναι ένα ενδιαφέρον εγχείρημα και χρειάζεται πολύ τόλμη και τεράστιο ρίσκο. Ελπίζω η θεωρία αυτή να είναι σωστή και στο τέλος να τα καταφέρουν και προτιμώ αυτή την προσέγγιση από μια απλή αναδιατύπωση της κλασικής ιστορίας. Πολλές φορές ελπίζουμε να μπορούσαμε να ξεχάσουμε μια ιστορία για να τη βιώσουμε ξανά για πρώτη φορά. Η Square Enix λοιπόν μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, κατά κάποιον τρόπο τουλάχιστον. Και ποιος ξέρει, αυτή τη φορά ίσως ζήσει και η Aerith.